Κάπου κρυμμένο, ανάμεσα στους αγαθωτούς θάμνους, βρίσκεται ένα μικρό βασίλειο με νεράιδες και ξωτικά. Όλα τα πλάσματα που ζουν σε αυτό είναι πάρα πολύ μικρά. Είμαι ο Μπεν το ξωτικό. Και εγώ είμαι η πριγκίπισσα Χόλι. Ελάτε, πάμε να παίξουμε. Περίμενε κι εμάς. Το μικρό βασίλειο του Μπεν και της Χόλι. Η σημερινή μας περιπέτεια ξεκινάει στο μικρό κάστρο των Νεράιδων. Ένα ζωάκι για την Ντέζι και την Πόπι. Ντέζι, Πόπι, σας έχω πει να μην πέσετε με τα λογάκια σας πάνω στο τραπέζι. Λυπάμαι, μεγαλειότατε. Οι δίδυμες δεν αποχωρίζονται τα πόνι τους. Θέλουν ένα αληθινό ζωάκι. Και τα πόνι είναι αξιολάτρευτα ζωάκια. Είναι όμορφα και τρυφερά. Και έχουν μακριές φοντωτές σουρές που θέλουν χτένισμα. Η Ντέζι και η Πόπι θα ήθελαν πολύ ένα πόνι. Πόνι, πόνι! Αποκλείεται! Όχι! Τα πόνι είναι τεράστια! Και η Ντέζι με την Πόπι είναι μικρές νεράιδες. Όχι πόνι εδώ! Τότε να φέρουμε άλλο ζωάκι στις πριγκίπισσες. Ζωάκι, ζωάκι, ζωάκι! Θα τους φτιάξω με το ραβδί μου ένα άκακο μαλλιαρό ζωάκι. Μια στιγμή! Τα ζώα θέλουν φροντίδα! Ποιος θα τα προσέχει και θα τα καθαρίζει? Οι δίδυμες! Θα τα προσέχουμε, θα το υποσχόμαστε! Εντάξει λοιπόν, όμως κοίτα να είναι χαριτωμένο το ζωάκι, Νταντά! Μην εμφανίσεις δράκους και δεινόσαυρους! Εννοείται, μεγαλειότατε! Έχω ένα κακό προαίσθημα γι' αυτό. Μην ανησυχείς, χρυσέ μου. Η Νταντάδα μας κοινιά ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Έχω ένα πολύ κακό προαίσθημα γι' αυτό. Φτάσαμε. Εδώ είναι η μαγική βιβλιοθήκη των Νεράιδων. Τώρα θα βρούμε ένα βιβλίο για κατοικίδια. Θέλετε μία τίγρη? Τίγρη, τίγρη. Όχι, είναι πολύ μεγάλη. Τίγρη. Ένα φίδι? Φιδάκι, φιδάκι. Όχι, κουλουριάζεται. Κουλουριάζω φιδάκι. Έναν αλιγάτορα? Αλιγάτορα, αλιγάτορα. Όχι, έχει πολλά δόντια. Αλιγάτορα. Νομίζω ότι το βρήκα. Ιδανικό ζωάκι για σας. Ένα χάμστερ. Χάμστερ, χάμστερ. Αναρωτιέμαι τι ζωάκι έφτιαξε η Νταντάδα μας κοινιά για την Ντέζι και την Πόπι. Δεν με ενδιαφέρει, αρκεί να είναι μικρό. Σας παρουσιάζω το ζωάκι των διδύμων, τον Πίπιν. Ποντίκι! Όχι, μεγαλειότατε. Ο Πίπιν είναι ένα όμορφο μικρό χάμστερ. Είναι γλυκούλι. Ο Πίπιν σε συμπάθησε, μπαμπά. Δεν είναι πολύ χαριτωμένος. Χαριτωμένος δεν είναι η λέξη που θα χρησιμοποιούσα. Νομίζω ότι θα ήταν χαρούμενος αν έμενε στην αυλή. Πολύ καλά. Πίσω, πίσω, Πίπιν. Είναι άκακος αν δεν του δείχνετε ότι τον φοβάστε. Πίσω, Πίπιν. Πίσω, Πίπιν. Πίσω. Φτάσαμε, Πίπιν. Καλώς όρισες στην αυλή μας. Είναι το νέο σου σπίτι. Ελπίζω ο Πίπιν να μην βαρεθεί εδώ πέρα. Θα δώσουμε στον Πίπιν και παιχνίδια. Τα χάμστερ τρελαίνονται για άχυρα. Μπορούμε να δώσουμε στον Πίπιν κάτι να φάει, Νταντά? Φαγητό, φαγητό. Ναι. Και κάτι να πιει. Τώρα ο Πίπιν νιώθει σαν στο σπίτι του. Γιατί η αυλή μας είναι γεμάτη άχυρα? Είναι για το χάμστερ σας, μεγαλειότατε. Το δικό μου χάμστερ. Είναι πολύ αστείο. Μετατρέψαμε την αυλή σε κλουβί για το χάμστερ. Ναι, διασκεδαστικό. Και γιατί πρέπει να τρέχει συνεχώς πέρα δόθε? Στα χάμστερ αρέσει να τρέχουν. Γεια σου, Μπεν. Γεια σου, Γκαστόν. Γεια σου, Μπεν. Όχι, όχι. Ο Πίπιν το έβαλε στα πόδια. Τι θλιβερό. Είναι τρομερά θλιβερό. Πίπιν, Πίπιν. Χάσαμε τον Πίπιν.
Τι συμφορά είναι αυτή που μας βρήκε? Ο Πίπιν έφυγε. Έφυγε για πάντα. Σταθείτε, βασιλιά Τσουκνίδα. Μπορώ εγώ να βρω το χάμστερ σας. Μην μπαίνει στον κόπο, Μπεν. Δεν είναι κόπος. Τα ξωτικά μπορούν και βρίσκουν τα χάμστερ. Κι εγώ είμαι ξωτικό. Έτοιμος, Γαστόν. Ο Πίπιν γύρισε, βασιλιά Τσουκνίδα, σώς και ασφαλής. Σε ευχαριστώ, Μπεν. Ας κλείσουμε την πόρτα της αυλής, για να μην το σκάσει ξανά ο Πίπιν. Ο Πίπιν δεν κοιμάται ποτέ. Ίσως αν κουραστεί. Και πώς μπορούμε εμείς να τον κουράσουμε? Να ρωτήσουμε τον σοφό γέροντα. Εκείνος είναι που ξέρει τα πάντα. Εμπρός, μιλάτε με το σοφό γέροντα. Πώς μπορούμε να κάνουμε ένα χάμστερ να κουραστεί? Ποιο χάμστερ? Το χάμστερ του βασιλιά Τσουκνίδα. Πρέπει να το κουράσουμε. Α, κατάλαβα. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένας τροχός. Ένας τροχός? Και πώς θα βοηθήσει αυτό? Περιμένετε και θα δείτε. Έρχομαι από εκεί. Σας βασιλιά Τσουκνίδα, πού βρίσκεται το χάμστερ σας? Το δικό μου χάμστερ. Εδώ είναι ο Πίπιν. Ο Πίπιν σε συμπάθησε. Κατενθουσιάστηκε, είμαι βέβαιος. Παρακαλώ, φέρτε μέσα τον τροχό. Ελήφθη, ο. Πιστεύω! Πού θα μπει αυτό? Είναι απέσιο! Θυσίες που κάνουμε για τα ζωάκια μας, βασιλιά Τσουκνίδα! Δεν είναι δικό μου το ζώο! Κατεβάστε τον τροχό και τοποθετήστε τον στο κλουβί του χάμστερ! Στο κλουβί του χάμστερ? Εννοείται την αυλή του κάστρου μου! Τοποθετήστε τον τροχό στο κέντρο του κλουβιού του χάμστερ, κύριε Ελφ! Πίπιν! Πίπιν! Του αρέσει ο τροχός του Πίπιν. Είστε βέβαιοι ότι ο τροχός είναι αρκετά γερός? Μια χαρά θα είναι. Τα χάμστερ δεν τρέχουν πολύ γρήγορα. Το δικό σας χάμστερ όμως είναι πολύ γρήγορο. Και ο τροχός τώρα γυρίζει πολύ γρήγορα. Δεν πειράζει. Ο τροχός είναι μεγάλος και δεν χωράει να βγει από την πόρτα. Το κάστρο μου! Όχι. Ο Πίπιν το έσκασε ξανά. Ο τροχός πηγαίνει προς το μεγάλο δέντρο των ξωτικών. Πρέπει να ειδοποιήσουμε τα ξωτικά. Εμπρός. Γεια σου, καλή μου. Εγώ είμαι. Μήπως ξέρεις τι είναι τα χάμστερ? Ναι, καλέ μου, είναι κάτι γλυκά χνοδωτά ζωάκια. Ναι, λοιπόν, μην πανικοβληθείς, αλλά ένα χάμστερ έρχεται προς το δέντρο μας πάνω σε ένα τεράστιο τροχό. Τώρα πάει πίσω στο μικρό κάστρο. Τι συμφορά, κύριε Έλφ, εμείς σωθήκαμε, αλλά ο τροχός γυρίζει πίσω από εκεί που ξεκίνησε. Σας έχω καλά νέα και κακά νέα. Ποια είναι τα καλά νέα? Ο τροχός χτύπησε το δέντρο των ξωτικών, αλλά όλοι είναι καλά. Ζήτω! Τώρα πες μας τα κακά νέα. Ο τροχός επιστρέφει και πάλι στο κάστρο. Μπείτε όλοι μέσα στο παλάτι. Τρέξτε να σωθείτε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Ναι, βασιλιά Τσουκνίδα, δεν είναι καταπληκτικό? Το χάμστερ σας γύρισε σπίτι. Ο Πίπιν κουράστηκε. Βλέπετε, ο τροχός έκανε τη δουλειά του. Αυτή τη διαδρομή πρέπει να κάνει καθημερινά ο Πίπιν. Ως το δέντρο σας και πίσω. Όχι! Ο Πίπιν πρέπει να φύγει. Μα η Ντέζι και η Πόπι τον θέλουν τον Πίπιν. Πίπιν! Εγώ όμως δεν θέλω κανένα ζώο να μένει μέσα στο κάστρο μου. Τότε θα μεταμορφώσω τον Πίπιν σε άλλο ζωάκι. Ένα ζωάκι που δεν χρειάζεται να μένει στο κάστρο. Εντάξει, Νταντά. Κάνε ό,τι θες.
Σας ενημερώνω ότι τα ξωτικά έφτιαξαν το κλουβί του χάμστερ. Ενώ το κάστρο σας μεγαλειότατε. Έξοχα! Πάω να το δω! Πώς? Νταντάδα μασκινιά! Ναι, μεγαλειότατε. Μπορείτε να μου πείτε γιατί είναι γεμάτη με άχυρα η αυλή μου? Η αυλή σας? Ω, θα εννοείτε την ταΐστρα. Τι? Ναι, χρυσέ μου. Ζήτησες ένα ζωάκι που να ζει έξω από το κάστρο. Και έτσι καταλήξαμε στο ζωάκι που όλοι θέλαμε εξ αρχής. Σε ένα πόνι! Πολύ ωραία. Το πόνι! Thank you.